επαυτοφόρο μέσα στο σκοτάδι πιάστηκαν δύο άντρε που επιχειρούσαν να κλέψουν πετρέλαιο από απορριμματοφόρο του Δήμου Χερσονήσου. Εδώ είναι ο χώρο όπου σταθμεύουν τα οχήματα του Δήμου Χερσονήσου. Όταν χθε το βράδυ δύο άτομα πιάστηκαν επαυτοφόρο να κλέβουν πετρέλαιο από απορριμματοφόρα οχήματα. Χθε το βράδυ ήμουν εδώ στο Δημαρχείο, στο λιμάνι τη Χερσόνησου και περίπου στι 8 και 4 βγήκα στο μπαλκόνι για λίγο και στο χώρο στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Χερσονήσου δύο άτομα ε, να κινούνται σε περιφραγμένο χώρο και χωρίς να υπάρχει κανείς ιδιαίτερος λόγος. Επειδή κατά καιρού έχουμε διάφορους, διάφορες κλοπές στα καύσιμα των αυτοκινήτων του Δήμου Χερσονήσου, ειδοποίησα το ΑΤΑΦ Χερσονήσου, το οποίο σε λιγότερο από δύο λεπτά, μια και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ήρθε εδώ και έκανε αυτοφόρο σύλληψη δύο ατόμων την ώρα που είχαν τοποθετήσει ένα πλαστικό σωλήνα και άδειαζαν τα καύσιμα από ένα φορτηγό. Ε, και ακολούθηκε η αυτοφορή διαδικασία. Οι δύο 31 χρόνια έχοντα τα χέρια του ...τα εργαλεία για να παραβιάσουν τον τεπόζιτο, του τελευταίου έξι μήνε είχαν μετατρέψει σε επάγγελμα την κλοπή καυσίμων. Από πληροφορίε που έχω Εμεί είμαστε δημοτική αρχή τώρα και τρει μήνε. Οι πληροφορίε μου όμω από το γραφείο κίνηση ότι είναι ότι αυτό συμβαίνει περίπου ένα εξάμηνο τώρα. Υπολογίζομαι ότι είναι γύρω στα 700 λίτρα, δηλαδή είναι γύρω στα 1200 ευρώ ισμία. Οι δύο άντρε υπολόγιζαν χωρί τον ξενοδόχο, καθώ έπεσαν στα δίχτυα τη ελληνική αστυνομία, κλιμάκιο τη οποία βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοή από το μηχανοστάσιο. Λοιπόν, από το αυτοκίνητο αυτό που βρίσκεται ακριβώ πίσω μου, που ήταν λίγο πιο μπροστά σταματημένο και μπορείτε να δείτε και τα πετρέλαια αυτά που είναι ήδη κάτω πεσμένα γιατί έφυγε το λάστιχο από το κάνιστρο και χειδίκανε στην άσφαλτο, ανοίξανε το, το ρεζερβουάρ και αφαιρέσαν το πετρέλαιο. Σχεδόν 700 λίτρα πετρελαίου που κοστολογείται σε περίπου 1.200 ευρώ ανέρχεται η ζημιά που προκάλεσαν οι δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν και ακολούθησε η αυτόφορη διαδικασία.